Από τότε που κατάλαβα λοιπόν τον εαυτό μου, τον θυμάμαι στο θέατρο Ρεκόρ στη πλατεία Μαρούδα, παρέα με τον πατέρα μου που με πήγαινε από το χέρι. Εκείνη την εποχή γινόντουσαν δύο παραστάσεις, μία απογευματινή και μία βραδινή. Έτσι σιγά σιγά, δηλαδή κάθε μέρα που πηγαίναμε στον Καραγκιόζη, τον αγάπησα τον Καραγκιόζη, έβλεπα την παράσταση και την επόμενη μέρα την παράσταση την έκανα, την έπαιζα δηλαδή, στην αυλή του σπιτιού μου, με 2 δεκάρες στο εισιτήριο. Το θυμάμαι. Πρώτη παράσταση που είδα ήταν του Γιάνναρου, παραμονή Πρωτομαγιά στην Ομόνια, και τελείωσε, την πάτησα. Κόλλησε το μικρόβιο από εκεί. Έχω γεννηθεί μέσα στο θέατρο Σιών και προέρχομαι από μια οικογένεια η οποία έχει πολύ μεγάλη ιστορία όσον αφορά το θέατρο Σιών. Ο παππούς μου ήταν ο Ντίνος Θεοδωρόπουλος, Καλογεράς Θεοδωρόπουλος, μεγάλος Έλληνας καραγκιοζοπαίκτης, ο οποίος ήταν και ο εφευρέτης της έχρωμης φιγούρας του Καραγκιόζη από ζελατίνη. Η γιαγιά μου, η κυρία Αναστασία Μικρασιάτισσα, με πρόσεχε στο σπίτι και το μόνο πράγμα που έκανε για να μην αρχίζω τις σκανταλιές, μου ζωγράφιζε φιγούρες του Καραγκιόζη. Γνώρισα τον Καραγκιόζη, όπως και οι περισσότεροι της γενιάς μου, στην επαρχία, η οποία δεν είχε πολύ Καραγκιόζη, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα. Γνώρισα τον Καραγκιόζη από την τηλεόραση και από τις παραστάσεις του Ευγένιου Σπαθάρη και του Θανάση του Σπυρόπουλου κυρίως. Και αργότερα, μόλις πήγα στη Θεσσαλονίκη για τις σπουδές μου, γνώρισα τον Καραγκιόζη από τον Μιχάλη Χατζάκη, ο οποίος εκείνη την εποχή δίδασκε στο Πανεπιστήμιο και έπαιζε παραστάσεις στην πόλη. Από τη στιγμή που άνοιξα τα μάτια μου, το πρώτο που είδα ήταν φιγούρες Καραγκιόζη. Ο πατέρας μου έπαιρνε μαζί του σαν βοηθό. Από εκεί κόλλησε το μικρόβιο του Καραγκιόζη. Τα πάντα ήταν μέσα από τον Καραγκιόζη. Την ιστορία και τους περισσότερους ήρωες δεν τους έμαθα από το σχολείο, τους έμαθα από το θέατρο Σιών. Και τη ζωή τους και το τι έκανε ο καθένας. Μας έχουνε μουρλάνει. Δεν προλαβαίνεις να δώσεις τη ΔΕΗ, ναι Καραγκιόζη μου. Έρχεται ο ΟΤΕ, δεν προλαβαίνει να δώσει στον ΟΤΕ, μάλιστα έρχονται οι τράπεζες. Μας μουρλάναν ρε Χατζάρη, αυτό λέω κι εγώ Καραγκιόζη. Έτσι, Κυριακή σήμερα βρε, γιατί να μην έχουμε μερικά χρήματα, να πάμε να διασκεδάσουμε. Και πας περιπτώσει Καραγκιόζη μου, δεν έχουμε που δεν έχουμε βρε, ναι, δεν πάμε πουθενά. Δεν χορεύουμε Καραγκιόζη μου ένα χορό έτσι να πούμε κι εμείς ότι διασκεδάσαμε. Βρισκόμαστε στα ψηλοαλόνια της Πάτρας, δίπλα στο ηλιακό ρολόι. Μια ιστορική τοποθεσία, γιατί εδώ το 1890 παίχτηκε από τον Μήμαρο για πρώτη φορά Έλληνας Καραγκιόζης. Εδώ ο Μήμαρος έστησε τη σκηνή του. Πήρε από τον Τούρκικο Καραγκιόζη κάποια στοιχεία, από τον Ιππυριώτικο Καραγκιόζη κάποια άλλα στοιχεία και δημιούργησε τον Έλληνα Καραγκιόζη. Είμαστε καλά! Είμαστε καλά! Ωραία! Κύριοι, κυρίες, αγαπημένα παιδιά, καλώς ήρθατε σήμερα για άλλη μια Δευτέρα. Η Πάτρα είναι γενέτειρα του Καραγκιόζη. Έχει βγάλει τεράστιους καραγκιοζοπαίχτες, το οποίο βέβαια όπως έβγαλε τον Θεοδωρόπουλο, τον Βασίλαρο, τον Αντώναρο, τον Γιάνναρο, τον Ορέστη και άλλους και άλλους, οι οποίοι πραγματικά είναι μεγάλη λίστα των πατρινών καραγκιοζοπαιχτών. Η Πάτρα δεν είναι μόνο η γενέτειρα του Καραγκιόζη, είναι και η Μητρόπολη της, χάρη στον Μήμαρο, τον Βασίλαρο και τον Θεοδωρόπουλο, οι οποίοι κατά την προσωπική μου θεωρία συνιστούν την μεγάλη τριανδρία του πατρινού θεάτρου Σκιών. Το θέατρο Σκιών είναι μια πανάρχια έκφραση και ένα παιχνίδισμα ανάμεσα στη σκιά και το φως. Ένα αρχαίγωνο παιχνίδι ανάμεσα στα δύο αυτά στοιχεία. Υπάρχουν πολλές θεωρίες για την προέλευση του θεάτρου Σκιών.
Η επικρατέστερη είναι ότι προέρχεται από τις χώρες της Αποανατολής και συγκεκριμένα από την Κίνα, και αυτό ξεκίνησε πριν από 2.000 χρόνια, τότε που στην Κίνα είχε εφευρεθεί το χαρτί. Οι άνθρωποι εκεί ζωγράφιζαν πάνω στο χαρτί διάφορες φιγούρες και τις κόλλαγαν στα τζάμια των σπιτιών τους. Η τέχνη αυτή περπάτησε αργότερα προς δυσμάς και το 16ο αιώνα έρχεται στην Τουρκία, την Οθωμανική Αυτοκρατορία, η οποία κατήχε πάρα πολλές χώρες της Μεσογείου εκείνη την εποχή. Οι Τούρκοι δημιούργησαν το δικό τους θέατρο σκιών. Ένα καραγκιόζι, ο οποίος ήταν άσεμνος πάνω στη σκηνή, φαλοφόρος, με σεξουαλικά δρόμενα και υπονοούμενα, που το παρακολουθούσαν μόνο μερικοί μοιημένοι ντερβίσιδες. Εσείς από ποιο χωριό είσαστε, αν επιτρέπετε? Εγώ, παιδάκι μου, είμαι από τα Πορδίτσιτσι. Από πού είσαι? Από τα Πορδίτσιτσι. Από τα Πορδίτσιτσι. Ναι. Εσύ από πού είσαι? Κοντοχωριανός κι εγώ, από τα Σέκλανα είμαι εγώ. Δηλαδή, πώς πρέπει να χτυπάω? Πώς πρέπει να χτυπάς, να έτσι. Βρε, μου σπάσες τα μούτρα. Ξέρεις ποιον εκτύπησες? Να δεις τι αντανακλαστικά έχω. Έχω κι άλλο ένα αντανακλαστικό. Κι άλλο ένα. Έλα εδώ, βρε, βρε. Έλα εδώ, έλα εδώ, κεφαλιά. Ούτε γκολ ένα μηδέν, θα σου λίγα από εδώ. Έχω κλαστικά ή δεν έχω? Ο πρώτος καραγκιοζοπαίχτης στην Ελλάδα, ως γνωστόν, ήταν ο Δημήτρης Αρδούνης ή Μήμαρος. Το Μήμαρος υπάρχουν δύο εκδοχές, είτε από το μικρό το όνομα, από το Μίμης δηλαδή έγινε Μήμαρος, είτε επειδή ήταν πάρα πολύ καλός μίμος. Προς τιμή του, λοιπόν, οι μαθητές του και οι μετέπειτα καραγκιοζοπαίχτες μέχρι και στις μέρες μου, το μικρό τους όνομα το έκαναν ο Γιάννης, δηλαδή ο Μουρελάτος ο Γιάνναρος το έκανε Γιάνναρος, από το Γιάννης, ο Βασίλης Αντρικόπουλος ο Βασίλαρος, ο Κώστας Παλαιοθόδωρος Κώσταρος, ο Αντώνης ο Πλέσσας Αντώναρος και ούτω καθεξής. Εγώ δεν το έκανα γιατί υπήρχε τότε ακόμα ο Κώσταρος, ο οποίος ήταν και δασκαλός μου, και αναγκαστικά δεν μπορούσα να το κάνω. Τι να έλεγα, Κώσταρος νούμερο 2, και κράτησα το όνομά μου. Κυρίες και κύριοι και αγαπητά μικρά παιδιά, καλησπέρα σας πέρα για πέρα. Καθίσατε απόψε να διασκεδάσετε με τη σατυρική παράσταση «Ο Καραγκιόζης εμουά» και το «Καραγκιόζογκάλοπ». Ο Καραγκιόζης ξέρει να προσαρμόζεται, γι' αυτό και επεδίωσε. Ασχολήθηκε με την ιστορία, όπως σας προείπα, με τη μυθολογία πάρα πολύ, την ελληνική μυθολογία. Ασχολείται όμως και με την επιστημονική φαντασία, αν θέλετε. Ο Καραγκιόζης έχει πάει στη Σελήνη, πρωτού πάει η NASA, έχει πάει στον Άρη που δεν πήγε ακόμα ο άνθρωπος, πήγε και στον Άρη. Αλλά ασχολείται και με την πραγματικότητα, αν θέλετε, και την επικαιρότητα. Οτιδήποτε μπορεί να διαβάσει την εφημερίδα, ο Καραγκιόζης μπορεί να το κάνει τι? Να το κάνει έργο το βράδυ. Βέβαια αυτό εξαρτάται και από τους καραγκιόζοπαίχτες. Θα βγάλουν το ψαρούχι και θα σου κάνουν το κεφάλι μαύρο μαύρο. Εμείς παίρνουμε το σκελετό σήμερα αυτών των έργων και προσπαθούμε να τα εμπλουτίσουμε με την καθημερινότητα. Ο Καραγκιόζης είναι αριστοφανικός. Όποια εποχή και να παίξεις το κάθε έργο του Καραγκιόζη, είναι στην ίδια εποχή. Τώρα το πώς γίνεται αυτό, κανένας δεν το έχει βρει. Η θεματολογία μπορεί να προσαρμόζεται με την κάθε εποχή. Δεν είναι επίκαιρος ο Καραγκιόζης, είναι διαχρονικός για μένα. Άκου, Καραγκιόζη, ο εκλεκτός της καρδιάς μου, μάλιστα, είσαι εσύ. Καλέ βοή, καλέ νερό, ψωμί. Και κανένα ουίσκι, να το γιορτάσουμε.
κάψεις, τι σου είπα. Ωραία κοπέλα μου, είσαι σίγουρη. Άρε μαγκούφα ομορφιά, το σκλάβωσε στο κοριτσάκι. Έχει αποδοχή, γιατί είναι πάντα επίκαιρος και μπροστά. Η δικιά μου η δαχάλα έπεσε κάτω από την κάλα. Έπεσε κάτω από την κάλα. Και έκανε καρουμπαλάκι στο μεγάλο κεφαλάκι. Μπράβο, για πες μου κι εσύ ο πριν ένα τραγούδι. Από όλα τα πετούμενα μ' αρέσει η αγελάδα. Ρε μπουμπού να πετάει η γελάδα. Για να αποδώσει ρε. Κι απ' όλα τα λαχανικά πατέρα μου ψηφίζω φασουλάδα. Μπράβο. Όταν έχει και καρότο. Τι γίνεται όταν έχει φασουλάδα καρότο. Κάνει πιο μεγάλο κρότο. Μπράβο παιδί μου. Ο Καραγκιόζης είναι ένα θέαμα για όλους. Και για τα παιδιά και για τους μεγάλους. Ο Καραγκιόζης στην αρχή ξεκίνησε για μεγάλους. Αργότερα γίνεται για οικογένειες και στις μέρες μας έφτασε να θεωρείται ότι ο Καραγκιόζης είναι αποκλειστικά και μόνο για τα παιδιά. Πράγμα που δεν υφίσταται. Ο Καραγκιόζης είναι για όλη την οικογένεια. Κάποιοι λένε ότι είναι για παιδάκια, κάποιοι λένε ότι είναι μόνο για μεγάλους. Εγώ είμαι στο μέσον. Σου λέω είναι οικογενειακό θέμα. Εντάξει, το να κάνεις παραστάσεις μόνο για παιδιά, αυτό το δέχομαι. Ότι ο Καραγκιόζης είναι μόνο για παιδιά, δεν το δέχομαι. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα για να θεωρηθεί επιτυχημένη μια παράσταση. Πρώτα-πρώτα το σενάριο. Το σενάριο οι καραγκιοζοπαίχτες δεν το ακολουθούσαν κατά γράμμα. Οι καραγκιοζοπαίχτες αυτοσχεδίαζαν και εκεί ήταν η ανωτερότητα του Καραγκιόζη. Κάθε καραγκιοζοπαίχτης λοιπόν δίνει στον Καραγκιόζη το προσωπικό του στίγμα, την προσωπική του φιλοσοφία. Ένας καραγκιοζοπαίχτης τα κάνει όλα. Μπορεί να γίνει ξυλουργός, μπορεί να γίνει ηλεκτρολόγος. Μπορεί να γίνει κατασκευαστής, μπορεί να γίνει ζωγράφος και να γίνει και παράλληλα και ηθοποιός σε κάποιες στιγμές. Η φιγούρα αυτή λοιπόν γίνεται από το μηδέν. Ξεκινάει από σχέδιο σε χαρτί, δίνοντάς της ό,τι σχήμα και ό,τι χαρακτηριστικό θες εσύ και συνεχίζουμε στη ζελατίνα. Τώρα βάφουμε την φιγούρα με χρώματα ανιλίνης συνοπνεύματος τα οποία είναι παραδοσιακά στην πατρινή σχολή ζωγραφικής του Θεάτρου Σκιών. Το δέρμα στην ουσία είναι δείγμα πιο ιδιαίτερης τεχνικής και δουλειάς. Και αφού τελειώσει όλο το χρωματικό σκέλος, τρυπάμε τη φιγούρα και την ενώνουμε με το κλειψάκι, τα τρουξ που λέμε εμείς καραγκιοζοπαίχτες. Αυτό. Και η φιγούρα είναι έτοιμη. Γεια βρε παιδί μου! Τι να κάνω τώρα που σταμάτησα τη θάλασσα! Α, καπετάνιε μου! Σταματήσατε τη θάλασσα! Πιάσατε στεριά. Βεβαίως, παιδί μου, γιατί βγήκα στη σύνταξη. Πρέπει να μιμηθεί πάρα πολλές φωνές. Εδώ είναι το μεγάλο ταλέντο. Κάτι που απαιτεί το ολόκληρο θίασος ηθοποιών, το πετυχαίνει ο ίδιος ο καραγκιοζοπαίχτης. Ο Καραγκιόζης έχει τη βραχνάδα. Ο Μπαρμπαγιώργος έχει αυτό το βλάχικο. Ο Χατζιαβάτης έχει αυτή την ιδιαίτερη φωνή. Ο Νιόνιος, τη φωνή τη Ζακυνθινή, την επτανησιακή. Ο παππούς μου έλεγε, ας πούμε, ότι η φωνή του Καραγκιόζη πρέπει να είναι η φωνή σου. Ποτέ δεν πρέπει να είναι η φωνή που βγαίνει ο άλλος και λέει ότι «Οπα, οπα, να την κάνεις πιο βραχνή ή πιο λεπτή». Είναι όσον αφορά τον Καραγκιόζη, σαν παρουσία, όπως βγαίνει να το παίξεις στη σκηνή, πρέπει να είναι η φωνή σου. Θυμάμαι, μου έλεγε ο συγχωρεμένος Ορέστης, μου λέει «Θα πας στην Αγιαλεξώτισσα». Εκεί μου λέει «Δεν σ' ακούει κανένας». Βράδυ, μου λέει. Και θα αρχίσεις, μου λέει, να κάνεις φωνές. Θα κάνεις Αλιπασά, θα κάνεις Μπαρμπαγιώργο. Και όταν μου λέει ο λαιμός, μπορεί να φτύσει και λίγο αίμα, μου λέει, μη φοβηθείς. Αλλά πάει να πει, μου λέει, ότι τότε μπορείς, είσαι σε καλό δρόμο. Όταν το φανάρι
Ναι. Ανάψει πράσινο. Ανάψει πράσινο. Ναι. Τι σημαίνει όταν ανάψει πράσινο το φανάρι? Ναι. Περνάνε οι Παναθηναϊκοί. Είναι εμπειρικά. Το παίρνεις από το μάστορα τον παλιό. Στην αρχή πιθανό να το μιμηθείς και λίγο και σιγά σιγά με τα χρόνια το... του δίνεις το δικό σου χαρακτήρα. Τώρα από εκεί και πέρα είναι η μουσική. Η μουσική είναι κλασική μουσική. Χρησιμοποιεί μουσική ανάλογα με την κάθε φιγούρα. Είναι κάποια κομμάτια που είναι συγκεκριμένα. Δηλαδή η μουσική όταν βγαίνει ο Χατζαϊβάτης πιο χορεύει, τραγουδάει ένα τραγούδι παραδοσιακό. Ή όταν βγαίνει ένας μπέις, παίζει ένας αμανές. Όταν βγαίνει ο Μπαρμπαγιώργος, ένα δημοτικό. Ή όταν βγαίνει ο Αθανάσιος Διάκος, παίζει ένα ηρωικό. Ο παίχτης πρέπει να είναι συνεχώς το πνεύμα του σε έξαρση, δηλαδή να ακούει τα πάντα, να σκέφτεται την επόμενη ατάκα, να σκέφτεται το τι σκέφτεται το κοινό του έξω, να ακούει τις εκφράσεις, να ακούει τις συζητήσεις του κοινού απ' έξω και με τον τρόπο του να μπαίνει στην κουβέντα αυτή ως τρίτος συνομιλητής. Ο Καραγκιόζης είναι ζωντανός πλέον. Δεν είναι όπως λέμε η άψυχη φιγούρα, έχει ψυχή φιγούρα. Τη δύναμη και τη φωνή τη δίνει ο Καραγκιοζοπαίχτης. Ακούγοντας κάτι μπορεί να σχολιάσεις. Χαρακτηριστικό γενικότερα του πατρινού Καραγκιόζη. Το είχαν οι παλιοί πατρινοί Καραγκιοζοπαίχτες. Δηλαδή να σου πετάξει μια ατάκα κάποιος να σε πειράξει και εσύ να αλλάξεις ακόμη και την παράσταση γι' αυτό. Είναι μεγάλη επιτυχία να κάνεις μια... να είναι διαδραστική η παράστασή σου. Σταματάτε! Δεν έχουμε φρένα. Η εξεφούσκωση αλυσίδα. Τρώω χάδι Μάρς. Ναι. Στο μάτι σου. Στο βρέκι σου. Να. Τι είναι. Είναι πίσω μου. Για να δω. Ω, μαμά μου! Μαμά μου! Ο Καραγκιόζης έχει το τουρκικό όνομα Μαυρομάτης. Σημαίνει Μαυρομάτης. Καραγκιόζης σημαίνει ελεύθερος. Καραγκιόζης σημαίνει φίλος. Και Καραγκιόζης σημαίνει δυνατός. Ο Καραγκιόζης είναι ένας άνθρωπος έξυπνος που μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να ανταπεξέλθει στη ζωή του. Είναι ένας αλογόκριτος διαχρονικός επαναστάτης, ο οποίος έχει μια γλώσσα που κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει και πάντοτε λειτουργεί επαναστατικά στο κατεστημένο. Και το κατεστημένο δεν είναι άλλο βέβαια από το σεράι του Πασά και από την εξουσία. Γι' αυτό μάχεται, γι' αυτό αγωνίζεται, για έναν κόσμο καλύτερο. Για μένα είναι πάντα σύγχρονος, δηλαδή όσο θυμάμαι τους Έλληνες και την ελληνική πραγματικότητα, ο Καραγκιόζης είναι μπροστά, είναι όντως το μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων που δεν αλλάζει. Είναι η αντανάκλαση του εαυτού μας ο Καραγκιόζης. Βλέπουμε στις κινήσεις του τις κινήσεις μας. Αβάντη μαέστρο, να χορέψω ένα καλαματιανό. Όπα! Γεια σας και χαρά σας! Γεια σας!